Στένα. Άντερσον, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη. Γιαννάκης, για 3 πόντους, είναι εύστοχος και φάουλ από τον Γόρφα. Εύστοχος ο σούτ 3 πόντων ο Παναγιώτης Γιαννάκης, φάουλ από τον Γόρφα. Ο Άρης που φαίνεται ότι διατηρεί την κυριαρχία του, διατηρεί την επιβολή του και στο δεύτερο ημίχρονο. 56-30 το σκορ. Δεύτερο φάουλ του Κόρφα, ξαναβλέπουμε το φάουλ. Και το εύστοχο σούτ 3 πόντων φυσικά από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Κόρφας. Πετυχαίνει το καλάθι ο Κεν Μπάρλοου. Μειώνει σε 56-34. Διαφορά στους 22 πόντους. Άντερσον. Άκης. Βορτζούμις. Για 3 πόντους. Πήρε ο Μπάρλοου. Κουντούρης. 13 λεπτά, 18 δευτερόλεπτα για το τέλος του μεγάλου αγώνα. Ο Φασούλας έχασε. Μισούνοφ και τώρα Γιαννάκης. Άντερσον. Τάρπλεϊ και Μπάρλο που είναι ο αντίπαλος του Τάρπλεϊ στο δεύτερο ημίχρονο. Τάρπλεϊ κρατάει την μπάλα. Μάζεψε ο Φασούλας ένα rebound. Κόρφας. Μπάρλοου. Φασούλας. Μπουτούρης. Τρέλεβης και τώρα Μπάρλοου που δίνει τις μάχες. Φάουλ του Τάρπλεϊ. Τρίτο φάουλ του Τάρπλεϊ στον αγώνα. Εδώ Ρόι Τάρπλεϊ με ετοιμάζει το Πετσάρσκι. Προσπάθεια του Μπάρλοου. Προσπάθεια να σταματήσει ο Τάρπλεϊ. Κυρώθηκε με φάουλ. Ζητάει ακόμη εξηγήσεις από τον Αντώνη Μάνο, τον πρώτο διευθυντή συνάντησης, και τώρα θα πάρει τον δρόμο για τον πάγκο του Άρη. Προληπτικά ο Γιατζόγλου θα τον κρατήσει εκεί, στη θέση του Πετσάρσκι. Και ο Κεν Μπάρλου με 4 πόντους μέχρι στιγμής, το rebound στη γραμμή των φάουλ. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Μπάρλο, 56-35. Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο για το τέλος. Οι πανηγυρισμοί στην εξέδρα των οπαδών του Άρη έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά λεπτά. Μεγάλη διαφορά. Κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πριν από το παιχνίδι ότι θα είχε φτάσει στους 30 πόντους υπέρ του Άρη. Ο Άντερσον. Ο Μπουρτζούμις. Ο Σούμποτιτς στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το δεύτερο καλάθι στον αγώνα από τον Σούμποτιτς. 86-54. Μπουντούρης πιέζεται ακόμη και τώρα στο τέλος. Πιέζεται από τον Άντερσον που κλέβει και κάνει φάουλο Μπουντούρης. Άφησαν οι διαιτές. Να ο Άντερσον που φτάνει στο καλάθι. Διαφορά ακόμη πιο μεγάλη. 88-54. Κατά κράτος ο Άρης κερδίζει αυτό το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Είχαμε πει και στην αρχή της μετάδοσης ότι είναι ένα παιχνίδι που μετράει περισσότερο για το γόητρο, μετράει κυρίως για την ψυχολογία στη συνέχεια. Καθώς σύμφωνα με το νέο σύστημα του πρωταθλήματος, αυτές οι νίκες δεν μετρούν σε βάρος του ενός ή του άλλου αντιπάλου. Δεν υπάρχει 1-0 πλέον ή 2-0 ή 2-1 για τη συνέχεια. Ενώ τώρα το παιχνίδι τελειώνει με μεγάλο νικητή τον Άρη, 88-56. Αυτό είναι μετά τον αγώνα. Πρώτος του νικητές. Ο Περικλής Θέλας και ο Παναγιώτης Καπάζουγλου ετοίμασαν το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πρώτος παίρνει τον λόγο ο Στίβ Γιατζόγλου, ο τεχνικός της ομάδας του Άρη. Η σημερινή νίκη έχει μεγαλύτερη σημασία από τους δύο βαθμούς τους οποίους πήραμε σήμερα εναντίον του ΠΑΟΚ. Είναι μια μεγάλη νίκη όσον αφορά τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έγινε φέτος το να αλλάξουμε πράγματα στον Άρη. Προσωπικά δέχτηκα πάρα πολύ κριτική και μπορώ να σου πω πόλεμο. Κάποτε με ρώτησε ένας δημοσιογράφος ότι αν ήσουν πρωθυπουργός τι θα έκανε στην Ελλάδα να πάει μπροστά. Είπα ότι θα έκανα δύο κόμματα, Έλληνες και προδότες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δίδω πάμε λέω στο λαό του Λάρη ότι το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι
ούτε με προσωπικά συμφέροντα, ούτε με ειδωλατρίες, ούτε με τίποτα άλλο. Αυτή η ομάδα ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει όλη αυτή η προσπάθεια να την αγκαλιάσει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που είναι παλικάρι και έχει το σθένος να με πιστέψει και να πιστέψει ότι μπορούσε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Το ξέρω είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά το καλό πράγμα ότι η ομάδα έχει περιθώρια πάρα πολλά να βγει παραπάνω. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, σίγουρα ότι για μένα υπήρχε μόνο μια ομάδα στο γήπεδο και αυτό λέγονταν Άρης. Ο ΠΑΟΚ ήταν αγνώριστος, φυσικά έχει λαφρυντικά, τα οποία σίγουρα, εάν από την άλλη όχι ήταν ο Άρης, δεν θα υπήρξαν τέτοια λαφρυντικά για τον Άρη. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες για την προσπάθειά τους, πιστεύοντας σε μένα και στον τρόπο παιχνιδιού τον οποίο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ καλό μπάντρεμα ξένων παιχτών και Ελλήνων και ελπίζω ότι η δουλειά σας συνεχιστεί με το ίδιο ζήλο και το ίδιο κουράγιο το να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει για τη φετινή χρονιά. Διαφορά στο σκορ στη Βιατζόγλου αντικατοπτρίζει και την φετινή διαφορά των δύο ομάδων? Δεν νομίζω ότι είναι η διαφορά. Το ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο καλύτερη ομάδα από ό,τι παρουσίασε σήμερα. Απλώς ο Άρης έχει αλλάξει στυλ. Αλάβανε, σήμερα το νιώσανε ότι έχουμε αλλάξει στυλ. Είχα πει ότι και οι 10 είναι ετοιμοπόλεμοι. Δεν έχει σχέση ποιος ξεκινάει το παιχνίδι. Έχει σχέση. Λοιπόν, κρατάμε αυτό το σώμα. Οι παίκτες το έχουν καταλάβει. Πιστεύω πως ο επαγγελματισμός πλέον έχει εισέλθει μέσα στον Άρη όσο αφορά θέμα προσφορά των παιχτών. Λοιπόν, δουλεύουμε επαγγελματικά, δουλεύουμε συνειδητά. Ήμουν πάρα πολύ ήρεμος πριν το παιχνίδι, γιατί για μένα η προπόνηση είναι ο καθρέφτης της ομάδος. Από τη στιγμή που λειτουργούμε σωστά στην προπόνηση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε περιθώριο να βελτιόμαστε, ειδικά στην επίδεση έχουμε τεράστια πιθανότητες να βελτιωθούμε αισθητά. Οι 56 γκολ του Παθητικού και οι 32 της διαφοράς αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία του Ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ, δεν είναι αυτό? Συνήθως αυτοί που κρατάνε τη στατιστική για ΠΑΟΚ Άρη τα βάλουν στα αρχεία τους αυτά. Εγώ παίζω με το ίδιο πάθος από τον πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο αναξαρτήτων. Εάν λέγεται Λάρισα, αν λέγεται Άρης ή αν λέγεται Los Angeles Lakers. Μας δεν ασχολούμεθα με τι κάνει ο αντίπολος, με ποιος είναι ο αντίπολος, ασχολούμεθα με τι κάνει ο Άρης. Στη Βιατζόγλου είχε έστω και μια κρυφή ελπίδα πριν από το παιχνίδι ότι θα κερδίσει με τόσο μεγάλη διαφορά τον ΠΑΟΚ? Δεν είναι το θέμα εάν είχα κρυφή ελπίδα για να κερδίσω με μεγάλη διαφορά. Όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, ξεκίνησα με πίστη. Αυτή η επανάσταση την οποία έγινε στον Άρη, κανένας δεν είχε το σθένος ούτε το κουράγιο να το ξεκινήσει. Συζητιόταν σε στενάκια της μπασκετικού κύκλους τι έπρεπε να γίνει στον Άρη. Μα κανένας δεν είχε το κορασόν, όπως λένε στην Αργεντινή, δεν είχε την καρδιά να βάλει το κεφάλι στη φωτιά και να το ξεκινήσει. Ίσως ο μόνο αγνός Αριανός, ο οποίος κατάλαβε ότι ο Άρης κλονιζόταν και έπρεπε να γίνει αυτή η διαφορά και έπρεπε να πάρουμε τους παίκτες, ο οποίος θα άλλαζε τη ροή του Άρη και θα βάζει ένα καινούριο κύκλο, ήταν ο πρόεδρος, ο Θεόφιλος Μητρούδης, ο οποίος είναι μεγάλος Αριανός. Οι 56 πόντοι που δέχτηκε ο Άρης αλλά και 32 διαφορά αποτελούν ρεκόρ για τα παιχνίδια Άρη ΠΑΟΚ. Σημαίνει τίποτα αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος είναι μια άλλη διαφορετική ομάδα, μια καινούρια ομάδα με μεγάλα ταλέντα, μεγάλους παίκτες, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυνατότητα να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο επιθετικά. Σήμερα κερδίσαμε αποκλειστικά από την καλή άμυνα που παίξαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, δεν πιστεύω ότι παίξαμε βάση των δυνατότητών μας. Βέβαια, βρήκαμε πάλι στα μέσα του δευτέρου το ρυθμό μας και τελειώσαμε το παιχνίδι με μια πλασματική διαφορά, γιατί πιστεύω ότι η διαφορά μας με τον ΠΑΟΚ δεν είναι τέτοια. Από εδώ και πέρα, ο Άρης πρέπει να κοιτάει κάθε παιχνίδι με τη σειρά, 1-1, και να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Το παιχνίδι που έδωσε ο Άρης φετινή χρονιά, ένα δείγμα γραφής του φετινού Άρη? Σίγουρα είναι το πρώτο βήμα για να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα και να παίζει ο Άρης συνέχεια τέτοιο μπάσκετ. Ο Ρον Κάρπλε είπε ότι βγήκαμε στο γήπεδο να παίξουμε το δυνατόν καλύτερα και η νίκη ήταν με το μέρος μας.
Είπε ότι θα μπορούσα να παίξω πολύ καλύτερα και δεν είμαι ικανοποιημένος ιδιαίτερα από την απόδοσή μου. Είναι χαρακτηριστική απάντηση που έδωσε ο Ρόι Τάρπλε στην ερώτηση που κάναμε πώς ήταν η μονομαχία του με τον Φασούλα. Είπε ότι ήταν ένας καλός παίκτης, αλλά στην αρχή ρώτησε ποιος ήταν ο Φασούλας. Ενώ είπε ότι δεν περίμενα να κερδίσουμε και μάλιστα με τόσο εύκολη διαφορά. Αυτά συνέβησαν στα αποδυτήρια του Άρη αμέσως μετά την λήξη του αγώνα. Βέβαια τα συναισθήματα, κοντρά συναισθημάτων ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στα δύο αποδυτήρια. Τα πέντε χώρες βέβαια πολύ. Αυτή την ήττα μπορεί, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη στην ιστορία του ΠΑΟ και πώς είναι, οπωσδήποτε πρέπει να μας βοηθήσει. Πιστεύω χάσαμε ένα καταρό μας της ψυχολογίας. Δεν μπορώ τώρα, όπως είπα στους παίκτες, να πω ποιος φταίει. Εγώ πάντα παίρνω το μεγαλύτερο κομμάτι της αποχρέωσης και πιστεύω από το αυτό το μάτσο και μετά πρέπει να καταλαβαίνουμε ποιοι κατάσταση έχουμε ακριβώς. Χίλιες φορές είχα πει στους παίκτες, παιδιά πάμε να δουλεύουμε, να μην περιμένουμε να γυρίσει ο Φασούλας από την Κίνα, να μην περιμένουμε το δεύτερο ξένο. Είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αποτελέσματα δεν μετράνε. Κερδίσαμε ένα μεγάλο Φίλιπς καιρό, Σαραγώσα πήραμε μεγάλο τουρνουά. Τώρα όλα αυτά ήταν για την προετοιμασία, την πρωτάθλημα Ελλάδος και πρωτάθλημα Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή πιστεύω αυτό θα μας βοηθήσει. Αντίπαλο μας ήταν πολύ πολύ καλύτερος από εμάς. Σκαρτίερη, πολύ καλύτερη. Και τώρα εμείς ούτε αυτά ενόχλητα σούτ.